είχαμε πρώτο τεχνικό πρόβλημα και χάσαμε το πρώτο λεπτό ενός εξαιρετικού και αγώνα που πιστεύουμε ότι θα είναι αρκετά δυνατός. Cavaliers εναντίον Warhawks. Το σκορ είναι στο 2-6 χάρη σε δύο τρίποντα Σταυρόπουλου και Ράπτη. Αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να κάνω λάθος. Θα πούμε σιγά σιγά γρήγορα τις πεντάδες. Ζαχαρόπουλος, Ράπτης Άγιος, Ράπτης Δημήτρης, Ηλίας, ο οποίος τώρα δοκιμάζει τη διαδίκτυο και είναι άστοχος. Και ο Καπαγιαννίδης. Στηλές ονομαχίες εδώ μεταξύ. Πάρα λίγο το καλάθι και φάλα από τον Μαρκούτη, στον νομίζω τον Ηλίας. Ηλίας είναι ο Μαρκούτης, δεν είναι. Μαρκούτης είναι αυτός ο οποίος θα οδηγηθεί στις βολές. Έχουμε ένα time out και επανερχόμαστε. Λοιπόν, το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε μας αυτοσυντόνισε λίγο. Πάμε λίγο να το πάρουμε από την αρχή για τους Warhawks. Ζαχαρόπουλος, Ράπτης, ο Άλης, ο Ράπτης, ο Ηλίας, ο Μαρκούτης και ο Παπαγιαννίδης. Το σκορ είναι στο 2-6 με 2 τρίποντα από τους Warhawks. Από την άλλη πλευρά για τους Cavaliers. Τσέλιος, Κορόμιλος, Δάσης, Σιώμος και Τριανταφύλλου. Δύο βολές για τον Μαρκούτη. Έχετε πρώτη. Έχει η δεύτερη επιθετικό rebound όμως από τον Ζαχαρόπουλο. Έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά οι Warhawks. Απέναντι στους αίτητους τους Cavaliers θα πρέπει να παίξουν το καλύτερο παιχνίδι τους για να διεκδικήσουν την νίκη. Κι όμως τώρα παίρνει την πάσα το Τζέλιο, πάρα λίγο το καλάθι του φάουλ. Φάουλ από τον Ζαχαρόπουλο. Συμβολές ο Τζόμος. Μέσα η πρώτη. Σε 3-8. 2-2. Ηλίας. Κάνει σταυρωτή. Για Ζαχαρόπουλο. Καλή πάσα του. Παλά. Πήγε στο κορόμιλο. Ηλίας. Για Ζαχαρόπουλο. Ράπτης για τρεις. Δεν θα καταφέρει να βάλει κάποιο τρίποντο. Καλό είναι να βάλει το πρώτο βουλευτό στην κάμερα. Κι όμως για Τσέλιο δεν πρέπει να του δίνει το χώρο στο Τσέλιο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν πρέπει να του δίνει το χώρο. Ο Τσέλιος καταφέρνει και σκοράρει για να κάνει το 6-8. Πάραγε. Αλλά δεν πέρα μια πολύ όμορφη ενέργεια του Παπαγιαννίδη. Θα φέρει την άμεση απάντηση στον Γόχο. Τσέλιος. Κορόμιλο, Δάσης. Δάσης για τρεις, όχι. Μαρκούτης, παίρνει το rebound. Βήματα από τον Μαρκούτη. Όμως, με πλάτη τον Ράπτη. Είναι για τον Ρόμιλο, γυρίζει μπάλα Cavalier. Τσέλιος, εννέος στους δύο πόντων. Αστοχή, ο ίδιος όμως το επιθετικό rebound. Και κερδίζει το φάουλ από τον Ράπτη, νομίζω. Ναι, στο Ράπτη το φάουλ. Μπάλα απ' έξω αυτή τη φορά. Thank you.
Τρίστος θα τον τάσει, όχι. Έγινε σαν τρέιλερ ο Κορόμπλος, δεν κατάφερα να την κρατήσει όμως. Κατοχή για τα γεράκια. Ράπης θα κατεβάσει. Καθαρόπουλος. Θα γίνει τώρα δίνει με τον Παγιανίδη. Έχει μπάλα για τον Ηλία, δυσκολεύεται. Κλέβει ο Τσέλιος. Τσέλιος θα πάει μόνος του μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Ο Τσέλιος είναι ο πρωταγωνιστής των Καβαλίες σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Ενώ βρισκόμαστε στα μισά του πρώτης περίοδου. Χαρτούτη. Ζαχαρόπουλος για Ράπτη. Μαρκούτης από το high post. Ήταν δύσκολη προσπάθειά του. Τον εξόλυψε. Οι κύριε Καβαλίες να εσοβαρίσουν. Τάση όμορφα για τον Τζιόμο. Να την εσοβαρίσει. Για το 10 όλα. Ζαχαρόπουλος με Τζεντασίλου. Έτσι να οντάξει τα κλέψει και θα δημιουργήσει το φάουλ. Θεωρώντας ο Ρέφ ότι είναι ο διασμό προφανώς. Όχι, θεωρεί ότι τον κράτησε παρατηγαμένο ρε. Αυτό έτσι τώρα στο Μακούτι. Οπότε ο Ντάσης έχει ευκαιρία για δύο βολές. Έχουμε και αλλαγές, θα μπουν Αντωνόπουλος και Σιαμίτρος για τους Καβαλίες. Αποχωρεί ο Τσιόμος και ο Κορόμπλος νομίζω, μέσα η πρώτη από την τάση. Μέσα και η δεύτερη. Και οι Καβαλίες πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Θα έχει επαναφέρει για Αντωνόπουλο. Εντάξει, ο Ντάσης βρίσκει έξω τον Τζέλιο. Καλάθι για δύο νομίζω. Νομίζω για δύο είναι το καλάθι του Τζέλιου. 14 μέσα από σκόρ. Ζαχαρόπουλος για δύο από μέσα από το σύνολο. Ο ίδιος ο Φίλκο Ριμπάουν με 30 δυσκολεύεται. Αντωνόπουλος και έχει βγει μόνος του ο Τσέλιος, ο οποίος θα πετύχει ένα ακόμη καλάθι να σταμάτησε ο Τσέλιος. Time out, επανερχόμαστε. Οι Warhawks μπήκανε δυνατά στο μάτς, αλλά ένα ρεσιστάλ του Τσέλιου, ο οποίος έχει πετύχει ήδη 10 πόντους. Οι Καβαλίες γύρισαν τούμπα την κατάσταση. Έκαναν 16-10. Εδώ μια κύπη και στον αγωνιστικό χώρο ο Δημήτρης Ράψος, ο οποίος τώρα εδώ πέρα θα πάρει και την πάσα από τον Ηλία και θα σκοράρει μειώνοντας το 12. Χωρίς αλλαγές η Καβαλίες. Αντωνόπουλος για 30 φίλου, ανάμεσα σε τρεις παίκτες των 30 φίλου. Βρίσκει τον Τάση από τη γωνία αυτός για τρεις, είναι άστοχος. Μαρκούτης από την κορυμπά. Μαρκούτσις δοκιμάζει την πάσα, πάρα λίγο το πλέξιμο, ο Ράπτης. Αστοχή, κερδίζει το φάουλ, είχαν και μια πτώση 30 φίλου, καλά είναι. Δύο βολές για Μαρκούτσι. Για Ράπτη, συγχωρείτε. Έξω η πρώτη. Rebound γρήγορα για τον Τάτσι. Αντωνόπουλος για Τάτσι. 30 φίλου, δύσκολη προσπάθεια. Καλή άμυνα από τον Βόρδο.
όμορφα γυρίζει. Κερδίζει το φάουλ χαμηλά από τον Σιαμίτρο. Δεν έχουμε και αλλαγή, επανέρχεται ο Τσιόμος στη θέση του Πεσόντα Τριανταφύλου. Πάει μόνος μέχρι μέσα, ναι, δύσκολη προσπάθεια. Πάρα λίγο το καλάθι και φάουλ. Θα κερδίσει όμως τις βολές. Δεύτερο φάουλ εδώ μεταξύ του Σιαμίτρου. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη από τον Βελιανίδη. Κατεβάζει ο Αντωνόπουλος. Σιαμίτρος, όμορφη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Σιαμίτρο, πάτησε δυνατά. Μπόρεσε να διατηρήσει την ισορροπία του και να ευστοχίσει. Αποχωρεί ο Ηλίας για να μπει στη θέση του ο Τάλντος. Άστοχο στη βολή, μάχη του Αντωνόπουλος με ράπτη, ο τελευταίος τώρα αυτός που κατάφερε και μάζεψε. Ο Παγιανίδη γυρίζει για ράπτη, για τρεις, όχι. Και όμως μαζεύει το rebound, έχει γίνει ο Αντωνόπουλος στον εφηδιασμό. Δείχνει το τέλειο. Έχουν πολύ καλό αμυντικό transition όμως του Βόρκολ. Σιαμίτρος. Σιόμος. Το βρίσκει την μπάλα, Μαρκούτης όμως διάβασε και ο Τάλντος θα πάρει την μπάσα και θα σκοράρει 18-15, παρακολουθεί ένα μάτς υψηλού ρυθμού με ποιότητα και τις δύο πλευρές. Τέλειος για τρεις αμέσως, τέλειος, και κακοδοτούς τον τρόπ. Κοιτάει συγγνώμη, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το έχει στην κατοχή. Ράπτης Παπαγιαννίδη. Ο έστερος Ράπτης για τον Άγη. Ράπτη μέσα. Συνεργασία των δύο Ράπτηρων, Δημήτρη και Άγη. Θα φέρει τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της 18-17. Σιαμίτρος, όμορφα βρίσκει τον Τζόμο, ο οποίος έκοψε και θα κάνει το 20-17 ο Τζόμος. Παπαγιαννίδης κατεβάλλει. 10 δευτερόλεπτα για επίθεση. Κάτι παραπάνω για το δεκάλεπτο. Παπαγιαννίδης για ράπτη. Άγης ράπτης για τρεις. Ούτε τώρα. Παίρνει το rebound ο Τσέλιος. Θα δούμε να βάλω κάτι. Τάσης για τρεις. Αστοχή ο Τάσης. 20-17 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Επανερχόμαστε. Υψηλό το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, 20-17. Τσέλιος Αντωνόπουλος και Αμήτρος, Ντάσης και Τσιόμος. Απ' την άλλη όμως, για να δούμε τι θα μπουνε. Σίγουρα είναι ο Μαρκούτης μέσα, ο Ηλίας ο Παπαγιαννίδης, ο Δημήτρης Ράπτης και ο Ντάλντος. Τσέλιος λοιπόν στην επαναφορά. Αντωνόπουλος για Ντάση. Σιόμος βλέπει το τέλειο. Γυρίζει μπάλα. Ντάση από τη γωνία για τρεις. Μέσα! Μέσα ο Ντάση. Κάνει το 23-17. Το πρώτο τρίπο του Χαβαλίερ. Θέλει να απαντήσει όμως άμεσα. Ο Ηλίας δεν τα καταφέρνει. Θέλει να βλέπει. Φάουλ από τον Δέντο. Πάμε.
Χαρόπουλος. Τέλειος. Για Τιόμο. Ξαναγυρίζει μπάλα, θα πάει ξανά ο Ντάς ελεύθερο τρίποντο μέσα. Και αυτό είναι εξαιρετική ομαδική λειτουργία των Καβαλίες. Πήρε το σκριν, έκανε το σκριν ο Τσέλιος και αμύτως, δεν είμαι σίγουρος. Για να μην πάει κάποιος παίκτης επάνω στον Τάση, αυτός βρήκε το ελεύθερο σκριν στις 26-17. Ντάλτος γυρίζει όμορφα και θα σκοράρει ο Ντάλτος, δύσκολο καλάθι. Τάση για Τσέλιο. Τσέλιος θα πάει στη δίδυση, γύρει στο Τσιόμο. Τσέλιος μέσα με δεύτερη προσπάθεια. Και έχουμε time out, επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το time out και θα βαλίερς με ένα γρήγορο επιμέρους σκορ 8-2 μέσα σε ούτε 1,5 λεπτό. Έχουν φέρει τη διαφορά στις 9. Παπαγιαννίδης με Αντωνόπουλο, πατάει καλά. Θα μπορούσε να βάλει και το καλάθι εδώ. Δηλαδή πάτησε καλά, διατήρησε την ισορροπία του. Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Ροή. Άστοχος στη δεύτερη, πιο όμως μαζεύει. Βάσης για Θεαμήτρο. Κι όμως κάνει την προσπίση. Σταυρωτές θα πάει μόνος του, όχι. Δεν είναι για Ντάση. Για τρεις ο Ντάση θα σηκωθεί. Το πίσω θα για λίγο. Γύριση τώρα από τον Ντάλτο, δύσκολη προσπάθεια και η μπάλα είναι για τους Warhawks. Έχουμε αλλαγή, επανέρχεται το Κορόμιλο στη θέση του Ντάση. Ράπης για Ηλία. Παπαγιαννίδη, όμορφη προσπάθεια του Παπαγιαννίδη. Πάτησε καλά, δεν έκανε την μπουκα και δικαιώθηκε. Τσιόμος παίζει με πλάτη, το ράπτη γυρίζει όμορφα ο Τσιόμος. Κερδίζει κατά κράτος τον αντίπαλό του. Η δύναμη είναι ένα από τα στοιχεία του Τσιόμου που του δίνουν υπεροχή στη ρακέτα. Καπαγιαννίδης τώρα σε άλλη μια προσπάθεια ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Αναγκάζεται να πιστοχωρήσει, κάνει το λάθος και τον Κορόμιλο να κλέβει. Τέλειος για Αντωνόπουλο, είναι με τον Ηλία εκεί πέρα. Κάνει το λάθος, όχι. Κρατάει την μπάλα, τέλειος. Κερδίζει το φάουλ από τον Μαρκούτη. Έχουμε άλλο ένα time αυτή τη φορά τους Cavaliers. Time τους Cavaliers και πανεχόμαστε. Γρήγορα έχουν εξαντλήσει τα time τους οι δύο ομάδες. Το σκορ είναι στο 30-22. Σιόμος, Κορόμιλος και Αμήτρος, Αντωνόπουλος και Τσέλιος. Παπαγιαννίδης, Μαρκούτης, το οποίο έχει 3 φάουλ. Ηλίας, Ζαχαρόπουλος και μου λίγο το σώμα στον πρόσωπο λίγο τέλειος, καλή άμυνα εδώ πέρα, πολύ καλή άμυνα από τον Ντάλτο, αυτός μου είπε. Και τώρα Μαρκούτη θα σηκωθεί για δύο με τα μπλό, είναι άστοχος και από τα χέρια της Χιαμίτρη μπάλα έχει καταλήξει έξω. Ηλίας έδωσε για Ντάλτο, όχι, δυνατά όμως παίρνει ο Ζαχαρόπουλος. Αστόχησε όμως εξ επαφής. Και τώρα Αντωνόπουλος για Τσέλιο. Τσέλιος το πάσε να δείτε και αμίκρο, ήταν λάθος η πάσα του. Να δούμε τώρα 2 με 3 εκεί πέρα.
Μαρκούτη, πατάει καλά και ναι, θα μπει η μπάλα. Πήγε να το παίξει άσχημο το χέρι, τελικά μπήκε μέσα. Κορόμιλος. Όμορφα βρίσκει το Σιαμί, προάλλειου. Εδώ πέρα χαβαλίες προσθέτουν και θέαμα. Είναι το τρίτο φάουλ του Σιαμίτρου. Αποχωρεί ο Σιαμίτρου για να προφυλαχθεί από τη φορά των φάουλ. Επανέρχεται ο Τριανταφύλου. Ενώ βγήκε και τσέγγιος για να πάρει θέση στο Ντάκη, θα με κάνω λάθος. Ζαχαρόπουλος βρίσκει τον Ηλία, αλλά υπάρχουν τρία δεύτερα. Τρία δεύτερα παραμετρών στο λεπτό. Παντονόπουλος για Ντάση. Τριανταφύλου. Το χάσε εξ επαφής ο Τριανταφύλου. Δεν το συνεχίζει. Παπαγιαννίδης. Έχει χώρο για το τρίποντο. Τι λέει να δώσει τον Ηλία. Ηλία σε Μαρκούτη. Μαρκούτης κρατάει 5 δεύτερα. Παπαγιαννίδης στα 8 μέτρα. Κορόμιλος τον Ντάση. Τριανταφύλου κόβει ο Κορόμιλος. Κάνει την προσποίηση και φάουλ. Φάουλ από τον... τον Ηλία. Ο Κορόμιλος. Έχουμε αλλαγές. Άγιος Ράπτης στη θέση του Μαρκούτη. Ενώ βρισκόμαστε στα μισά της δεύτερης περιόδου. Τα βαλίες έχουν φέρει τη διαφορά σε διψήφια στιγμή. Εδώ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Παπαγιαννίδης. Ο Τσιόμος παίζει καλή άμυνα. Ο Τσιόμος. Η κατοχή όμως παραμένει για τους Warhawks. Για χαρό πιο στην αναφορά. Δάλντος για Ηλία. Τρία δεύτερα, πάλι τρία δεύτερα. Ξεχάστηκε και ο Ζαχαρόπουλος αυτή τη φορά. Και ήταν λίγο πιο προσεκτική Warhawk. Αντωνόπουλος θα οργανώσει μία ακόμα επίθεση για τους Καβαλίες. Αντωνόπουλος, θα βγει ο Ντάσης. Κάνει την προσποίηση Αντωνόπουλος για 3, όχι ήταν καλό το σουτ, κι όμως το επιθετικό rebound με τα πλώνα σκοράρει. Και έτσι γίνεται. 36-24. Ζαχαρόπουλος, πόδι από τον Τσιόμο. Οι Warhawks πρέπει να δείξουν ψυχραιμία. Είναι ένα σημείο που άμα πάρουμε φόρε Cavaliers δεν έχουμε τίποτα time out, θα δείξουν όλα πράγματα. Αλλά είναι μια καλή ομάδα, το έχουμε δείξει ως τώρα με την παρουσία του Φάλου Χαέντου να φάει ένα. Ο Παγιαννίδης παίζει με τη δύναμη του τον Αντωνόπουλο, αλλά είναι στη βοήθεια ο Τσιόμος και το δυσκόλεπτο του την προσπάθειά του. Αντωνόπουλος. Εντάξει, αυτό θα το έχει πολύ περίπου, είναι άστοχος. Μαζεύει το rebound ο Ζάλτος.
Ηλίας. Ηλίας για τρεις μέσα. Σημαντικό τρίποντο αυτό για τους Warhawks. Πάνω που είχαν πάρει φορά οι Cavaliers. Σταματάνε ένα μικρό σερί που είχαν. Είπαμε είναι σημαντικό να μην τους δώσουν ρυθμό. Αδωνόπουλος. Πάει ο Κορόμιλος. Μπάλα να πάει στον Τζόμο. Τζόμος θα γυρίσει. Πάρα πολύ καλή άλλα. Το φάουλ Τζόμος. Ηλίας για να παλιανίζει. Νέος σου τρών πόντων. Είναι εύστοχος. Εύστοχος ο Παλιανίδης για το 36-30. 36-30 ο Παλιανίδης. Με δύο γρήγορα τρίποντα. Ναι, έχουμε και τεχνική στο Τσόμ, ο οποίος διαμαρτύρονταν την προηγούμενη φάση. Τι είναι το δικαίωμα στους Warhawks να μειώσουμε κι άλλο. Θα αναλάβει την εκτέλεση της βολής από την εθνική τιμή. Θα ασκηθήσει. Απομένουν 18 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Cavaliers. Αντωνόπουλος. Για Κορόμιλο, έχει τον Ηλία απέναντί του, ο Αντωνόπουλος θα πάρει το screen, Eurostep, foul. Δύο βολές για τον Αντωνόπουλο. Παραμένει το 36-30. Ηλίας για τρεις, όχι. Επιθετικό rebound όμως από τον Ντάλτο. Θα μειώσει κι άλλο. Γρήγορο σερί 8-0 για τους Warhawks. Πέρανε διαφορά στους 4. Αντωνόπουλος. Για Σιαμίτρο. Σιαμίτρος κάνει σταυρωτές. Είναι για Ντάση. Δεν συνεχίζει καλύτερα Σιαμίτρος και Ντάση. Σε έκλειψε ο Ντάλτος. Δύο λεπτά για την λήξη του χρόνου. Γράφτη. Για Ηλία. Ηλία στάνει να δει τον Ζαχαρόπουλο. Δεν είναι καλή πάσα. Γιωργανόπουλος. Αντωνόπουλος. Σιαμίτρο. Καλή άμυνα από τον Γιώργο. Παπαγιαννίδης και έχουμε μεταφορά. Έχουμε μεταφορά από τον Παπαγιαννίδη. Πεντεπόμενος Αντωνόπουλος. Καναργανώνει. Αντωνόπουλος βρίσκει τον Τάση. Έχει απέναντί του τον Ντάλγκο. Τάση για Σιαμίτρο. Γυρίζει Σιαμίτρος. Είναι εκτρόφιμο το σουτ. Πολύ καλή άμυνα από τους Warhawks. Δεν δώσανε το δικαίωμα στους Cavaliers να βρουν κάποιο καλό σουτ. Κάποιος είναι και καλές προϋποθέσεις. Έχουν βελτιωθεί επιθετικά και αμυντικά οι Warhawks τα τελευταία λεπτά. Παπαγιαννίδης για Ντάλτο. Θα πάρει το σκάπτο Ζαχαρόπουλο. Ράπτης για τρεις ο Ράπτης. Ούτε τώρα. Αντωνόπουλος.
Τελευταίο λεπτό του μικρόνου. Τάσης. Για τρεις ο Τάσης. Συνάστοχος. Ριμπάουντ από τον Ζαχαρόπουλο. Από τον συγγνώμη, τον Παπαγιαννίδη. Παπαγιαννίδη. Βρίσκει τον Ντάλντο, αυτός από το high post. Ευστοχή ο Παπαγιαννίδη. Ο Ντάλντος. Ευστοχή ο Ντάλντος και διευρύνει το σερί της ομάδας του. Σε 10-0. Αντωνόπουλο. Για Κορόμιλο. Χωρίς το άλλο να το πάρει. Δεν έχουμε. Καλή άμυνα το ράφι. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Πώς επίδε. 21 έχει η περίοδο. Αντωνόπουλος με παραφορά. Το φαδιά τα σκριν, δεν είναι καλή η πάσα και τώρα θα έρθει ο Ντάλντος, είναι το Τριανταφύλλου. Είναι και ο Ζαχαρόπουλος, δεν συνεννοούνται καλά, ευκαιρία ήταν εδώ πέρα για τους Μόρφους να ισοφαρίσουμε. Πάμε. 14 δευτερόλεπτα, όλα για τους Χαβαλιές. Δάση. Για δύο από high post μέσα. Και μετά τώρα οι Καβαλιέρες σκοράρουνε 38-34. Αυτό θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Επανερχόμαστε για τη συνέχεια αυτού του παιχνιδιού που αναμένεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Βόρχος εναντίον Καβαλιέρες σε ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται ο Μάστρος Πέρδη να αντέχει την ίση μέχρι τέλους. Ζαχαρόπουλος αστοχή στο σουτ. Ζαχαρόπουλος γράφει σε Δημήτρης γράφει, Σάγης γράφει. Ενώ ο Τσέλης εδώ πέρα για τρεις, εύστοχος! Για δύο είναι μάλλον, πάλι Παναγιώτης. Πάλι Παναγιώτης Τσέλιος, έχεις κάτι σήμερα. Για τους Χαβαλίες λοιπόν σε αμήτρος τέλειος όμως Αντωνόπουλος και με ο Ισελθόν λογοθέτης. Ράπης τώρα. Για τρεις ο Ράπης. Ούτε τώρα. Δεν θέλει να βάλει ένα τίποτα να το γράψει η κάμερα γιατί το πρώτο του δεν το έγραψε. Το πιάσαμε το χέρι. Τάπα όμως εδώ πέρα στο τέλειο. Λογοθέτης για τρεις όχι. Τώρα στην προθέρμανσή του λογοθέτης τα βάζε. Τώρα το χάσε. Λοιπόν, κατεβάζει ο Παπαγιαννίδης την ομάδα του. Ράπτης για Μαρκούτη. Δημήτρης Ράπτης τον... και κανέναν. Παράγει τον Παπαγιαννίδη, αλλά κάνει τον διφλέξιο ο Σιαμίτρος. 4,9 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Για τρεις, όχι, rebound από ποιον, από τον Ζαχαρόπουλο. Με τα πολλά έβαλα καταλαβαίνει στον Βόρχο, μένει στον Βόρχο. Πέντε για την λήξη, Μαρκούτη. Βρίσκει τον Ράπτη, γυρίζει ο Ράπτη, όχι. Ντάση. Το Τσέλιο, έχει το διάδρομο Τσέλιο. Ντάση, για τρεις, άστοχος. Γράφει στο αμυντικό rebound. Τέλος κάνω τη φλέξιο. Για Χαρόπουλος. Με το Ράπτη. Ο Παπαγιαννίδης κάνει διείσδυση. Το φλόκερ ήταν αποτυχημένο. Τέλειος. Λάβος πάσα. Μπερδεύεται όμως ο Ράπτης και την παίρνει ο Σιαμίτρος, ο οποίος πατάει καλά στο χέρι της επαφής και όμως το επιθετικό rebound. Διείσδυση και ο Ράπτης έρχεται με συγκλάδα ομάδα του. Σιαμίτρος για τρεις. Άστοχος. Λογοθέτης χτυπάει την μπάλα από τον Ζαχαρόπουλο και ολοκληρώνει τον λογοθέτημα ο Τσόμος. Τάσης, θέλει σε πάλι να βρει μεγάλο λίγο τον Σιαμίκρο. Ήρεμα
βγάζει ο Τσέλιος. Τον Τάλτο. Τάλτο πίσω βγάζει τον Τσέλιο, τον Ζαχαρόπουλο. Ζαχαρόπουλο θα παίζει τη βολή. Αστοχή. Λογοθέτη στο ριμπάου. Παλικαρίσια πάσα για τον Σιαμίτρο. Και έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Αντιαθλητικό φάουλ από τον Ζαχαρόπουλο. Έπεσε με δύναμη πάνω στον αντιπαλό του. Σιαμίτρου. Το σκόρ είναι 43-34. Παπαγιαννίδης για τον Σιλικόντα Ηλία. Μαρκούτης, πράξε και τραβή το ράφι. Έτσι θα καταφέρε. Και αλλιώς έκοψε. Λογοθέτης για Ντάση. Ντάση θα σηκωθεί για τρεις. Μέσα! Μέσα το τρίποντο από τον Ντάση. Ένα ακόμα. Επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφια τιμή. 46-34. Θέλει να απαντήσει ο Ράπτης, ναι! Και το γράφει την κάμερα αυτή τη φορά. Και έχουμε... Τίποτα δεν έχουμε. Λοιπόν, 46-37 λοιπόν. Ράπτης και Ντάσης. Όχι, time out έχουμε. Επανερχόμαστε σε λίγο. Με τα δύο πανωτά τρίποντα από Ντάση και Ράπτη. Το σκορ έχει διαμορφωθεί στο 46-37. Τέλειος. Για τρεις ο Τέλειος, για δύο πάλι είναι βασικά. Το Τέλειο όλο πατάει σήμερα. Αυτό είναι σήμερα. Παπαγιαννίδη φάουλα, τον Τάση, σωστό. Ράπτης. Πάρα θα πάει στην Ηλία. Παπαγιαννίδης ξανά, αποφεύγει τον Τέλειο, δίνει την πάσα στο Μαρκούτη. Αυτός από μέσα από είναι άστοχος, μαζεύει ο Τάλτος του rebound. Αλλά είναι άστοχος. Γιαμίτρος. Γιαμίτρος. Θα δώσει για τον Τάση νέο τρίποντο. Ναι! Ασταμάτητος ο Τάσης από τη γραμμή των 6.75. 49-37, η διαφορά είναι ξανά στους 12. Ράπτης, Παγιαννίδη, για δύο το σουτ, το Κοντάλντο, είναι άστοχο. Τέλειος μαζεύει. Τέλειος για Τσιόμο, ο οποίος έχει ξεχαστεί. Backdoor πάσα στον Τσιόμο. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 14 πόντους. Παγιαννίδης, Ράπτης με... δεν βλέπω την Ηλία είναι. Τέλειος μαζεύει το με τη κορυφά, ότι υπό την πίεση δύο παιχτών σπάει το πρέσ και παίρνει σαν ισορροπία η άμυνα των Warhawks. Για Μήτρος με Ηλία, καλή άμυνα από τον Ηλία. Νομίζω ότι έχει καταφέρει να κόψει τον πολύ ψηλότερο για Μήτρο. Μήτρο.
Γράφεις. Τελεία. Μαρκούτσις αποφέρει το λογοθέτη. Δύσκολη προσπάθεια το follow από τον Ντάλντο. 51-30. Τέλειος. Κι όμως θα παίξει με πλάτη τον Ηλία και θα κερδίσει το φάουλ. Τέταρτο φάουλ από τον Ηλία. Ενώ όμως αποχωρεί, μπήκε ο Τριανταφύλλου, αποχωρεί και ο Τσέλης και μπήκε ο Αντωνόπουλος. Ντάσης, ενώ στον τρόπο παντών. Αυτό δεν μπήκε μέσα. Κάποια θα γραφούμε. Ντάλτος για Ηλία. Ηλία στη διείσδυση με τα μπλό, όχι. Πήγε χωρίς τα μπλό, ασώθηκε. Μαρκούτη. Έξω η μπάλα για τον Ηλία. Για τρεις ο Ράπτης. Κάτι, δεν θέλει απίσης τις ντροπές. Για πριν λίγο νόμιζα τις έχασε. Λογοθέτης. Το low post μαζί με τον Μαρκούτη θα το παίξει με πλάτη. Γράσεις του Τριανταφύλλου. Τριανταφύλλου αποφεύγει πάρα πολύ όμορφα το μονοσυλλικό του αντίπαλο. Κάνει το 53-39. 3 λεπτά για τη λήξη του δεκαλέπτου. Μαρκούτης. Έχει ξεχαστεί ο Ντάλντος. Αλλά εξεπαφής αστοχή και αμήντρος μαζεύει. Αντωνόπουλος. Στο Σιαμίτρο πάρα λίγο ένα ακόμα follow. Δεν είναι απαιτησμένα αυτή τη φορά και τώρα Ντάλντος είναι με Μαρκούτη. Εκεί θα πάει μπάλα, Μαρκούτης με τα μπλά. Αστοχή, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Μπήκε, μπήκε. Ντάσης με Αντωνόπουλο. Το σκέφτηκε Αντωνόπουλος. Ντάσης. Ξανά ο Αντωνόπουλος. Αλλάζει με Ντάση τάπα, επιβλητική του Μαρκούτη. Λογοθέτης πήρε την μπάλα. Αστοχή εξ επαφή. Μάθη έχει πάρει φωτιά. Έχει ανέβει πολύ ο ρυθμός. Ράπτη σε νέο Σύπριον ποντών. Ούτε τώρα. Λογοθέτης δεν είναι μετά με το rebound. Και αμύτρο θέλει να βγει στην πλάτη της άμυνας. Υπό την πίεση του Άγγι Ράπτη δεν θα καταφέρνει. Ηλίας. Όμορφη πάσα, πολύ όμορφη πάσα του Ηλία για τον Παπαγιαννίδη. Αντωνόπουλος. Σιαμίτρο. Τριανταφύλλου. Κάνει βήματα. Έχουμε time out. Επανερχόμαστε. Ο Ντάσης με 4 τρίποντα και 16 πόντους γύρω της χώρας. Με συγχωρείτε. Γύρω της χώρας ρίγμα με τους Καβαλίες. Αντωνόπουλος τώρα πιέζει για να κλέψει Παπαγιαννίδη και την κατοχή. Παπαγιαννίδης έψαξε να βρει τον Ζαχαρόπουλο με τα πολλά μπάλα καταλήγει σε αυτό. Γράφτης. Όχι τον Παπαγιαννίδης είναι Μαρκούτης για δύο το high post. Λίγο βεβαιασμένο το σύρκα. Τον Όπουλος. Υπό την πίεση δύο παιχτών αστοχή. Κάνει το λάθος. Τώρα Παπαγιαννίδης. Βρίσκει τον Ντάλντο, αστοχος ο Ντάλντος, λίγο φέτος κρατάει. Ήθελα να παίξει λίγο για τον Ντάση. Τώρα τον Απουλό. Ένα λεπτό για την Ξεκαλέφτη, κορόμιλος από τέτοιες της βολής είναι κακό το σου. Παγιανίδη. Deflection από Τριανταφύλλου. Παγιανίδη. Άλλο ένα deflection από Τριανταφύλλου. Σέβεται τρία τη λήξη. Μαρκούτης. Πάει μέχρι μέσα ο Μαρκούτης. Αστοχή. Rebound επιθετικό. Από τον Ντάλντο. Μειώνει ξανά στις 10. 53-43. Όλοι τη φωνάζουν του Αντωνόπουλου. Θα περισσέψει και λίγο χρόνο για τους Warhawks. Αντωνόπουλος. Κάνει σταυρωτή. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Και έχουμε φάουλ χαμηλά.
χαμηλά το φάουλ. Χαμηλά το φάουλ και ονειρές. Είχαν να δώσουν λίγο, θα ξέρουμε όλο ένα. Το θέμα είναι ότι όλοι οι επίθεση τώρα είναι για τους Χαβαλίες. Ντάση, σε νέο σου τριών ποντών, δεν είναι καλό. Τριανταφύλλο προσπαθεί για το follow τάπα από τον Ράπτη. Και τώρα έχει λίγο χρόνο ο Παπαγιαννίδης, θα σουτάρει. Αλλίωσε την προσπάθειά του Αντωνόπουλος. Λήξη δεκαλέπτου, παρεχόμαστε για το τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Ανήλθαμε για το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Η διαφορά είναι 10 πόντους υπέρ των Χαβαλίες. Λογοθέτη, θα παίξει με πλάτη τον Γαφαρόπουλο, κάνει το λάθος. Με αυτή τη διάβαση εντυπάσει και έτσι να έκοψε. Ηλίας για Μαρκούτη, θα δοκιμάσει για τρεις. Ναι, δοκιμάζει για τρεις ο Μαρκούτης. Δεν θα λογοθεί. Τώρα τον Όπουλος. Τώρα ο Ντάλντος στον εφηδιασμό θα σκοράρει. Μα φέρει την διαφορά ξανά σε μονοψήφια τιμή. Τέλειος. Τέλειος, κάνει τα προτή με Ράπτη, κερδίζει το φάουλ. Warhawks είναι σκληρά καρύδια, πραγματικά γεράκια. Δεν θα τα παρατήσουμε. Για τρεις τώρα το σούτ από τον Ηλία, είναι άστοχο. Rebound από ποιον, από τον Αντωνόπουλο. Θέλω να τρέξουμε στο επιθετικό transition, η Χαβαλίερ κοιτάει λογοθέτης, εκεί πάει μπάλα, νέο φόλ, νέο αλλεούπ. Νέο αλλεούπ από τις Χαβαλίερ. Αντωνόπουλος βρίσκει τον λογοθέτη. Και ο λογοθέτης σκοράρει. Για το 57-45. Ζαχαρόπουλος. Έκοψε ο Μαρκούτης, αλλά σταμάτησε η κίνησή του. Και έγινε μετά η λάθος πάσα από τον Ζαχαρόπουλο. Αντωνόπουλος μόνος του στη διείσδυση. Σβέλτος ο Αντωνόπουλος, αλλά τα χάλασε λίγο στο τέλος. Δεν μπορούσε να ελέγξει τη φόρα του. Μαρκούτης, του κλέβει ο λογοθέτης. Κοιτάει ο Τσέλιος, ρόλου πάσα τον Κορόμιλο. Θα καταλήξει στον Τσέλιο, τάπα από το Ράπτη. Πολύ καλός αμυντικά ο Ράπτης. Κάνει την μπάλα ο Ηλίας από τον Αντωνόπουλο. Αντωνόπουλος για λογοθέτη, γυρίζει ο λογοθέτης, περίμενε την κίνηση κάποιου συμπαίκτη του. Αυτή δεν έγινε ποτέ και έγινε το λάθος. Δεν τώρα πως κάνει τον Τάλντο, πρέπει λίγο να ρεμίσει το παιχνίδι του Σιλίγκοφ. Αυτό φωνάζει και ο Ράπτης. Κορόμιλος. Τριανταφύλλου. Τριανταφύλλου όμορφη κίνηση κάμπα από το Ράπτη. Εξαιρετικός αμυντικός ο Ράπτης. Θα αποδεικνύει σε αυτά τα πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου. Το ζήτημα είναι ότι σιγά σιγά οι Warhawks πρέπει να βρουν και σκορ. Και το βρίσκουν. Δεν έκαναμε κάτι άλλο. Ο Ζαχαρόπουλος. 37-47. Τέλειος, δοκιμάζει για τρεις αυτή τη φορά. Για δύο και τώρα, απίστευτο. Έχει πατήσει σε όλα τα σου μέσα. Πώς θα είσαι ο Τέλειος. Δεν τον θέλει σήμερα. Γίνεται το 59-47. Σε κάποιο δελίσιο το πάρουμε για αυτό οι Χαβαλίες. Μαρκούτη, καλή άμυνα από τον λογοθέτη. Ράπτης για τρεις από τη γωνία μέσα. Ξανά η διαφορά σε μονοψήφια τιμή. 59-50.
Μένω σε το λογοθέτη. Αντωνόπουλος. Το λογοθέτη. Τριανταφύλλου. Για δύο το σουτ. Μέσα και αυτό. Βάζουν εδώ τα σουτ από μέσα απόσταση οι Cavaliers και τους έχουν δώσει πολλές λύσεις. Τους έχουν περιορίσει τις επιλογές στη ρακέτα οι Warhawks. Και τάπα τώρα το τέλος. Πάω. Πάω από το Τζέλιο, γιατί δικαίωμα για δύο πολύ στον Τάλτο. Έχουν περιορίσει λοιπόν οι Warhawks τις επιλογές των Cavaliers στη ρακέτα. Αλλά τα βρίσκουν τα σουτάκια από μέσα απόσταση στη γηπεδούχη. Έτσι βολέα τον Τάλτο. Ενώ αποχωρεί ο Ηλίας και μπαίνει στη θέση του Παγιανίδης. Πάει τη δεύτερη. 61-51. Αντωνόπουλος. Διπλέξτε να μποράσουν και το μεγάλο το λάθος. Κάτω τους ανάγκες τους Cavaliers, λογοθέτσε το πάει μόνος, μόνος του όχι, μίσο Τριανταφύλλου. Μπερδεύτηκε λίγο Τριανταφύλλου. Ζαχαρόπουλος για δύο, είναι άστοχος. Αντωνόπουλος στο Τζέλιο. Τις έβαλε και τις δύο πολλές ο Τζέλιος. Ονομάθατε και την ώρα. Ήρθιση τώρα από τον Παπαγιαννίδη. Βάλα πηγαίνει στο Ράπτη. Ράπτη στις 10 λιπάσα του. Παραμένει κατά δύο του Warhawks. 8 για τη λήξη της επίθεσης. Όμορφα ο Παπαγιαννίδης πέρασε. Τα χάλασε με το τέλος. Τώρα Τζέλιος. Αντωνόπουλος, λογοθέτη. Τζέλιος για τρεις, είναι αυτή τη φορά το σουτ μέσα! Δεν βάλε επιτέλους ένα τρίποντο ο Τζέλιος. Και ίσως και είναι αυτό το οποίο δίνει τη μεγαλύτερη ανάσα στους Cavaliers. Πάνε τη διαφορά στους 15. Είναι μια διαφορά ασφαλείας. Μαρκούτης, αστόχος. Λογοθέτης μαζεύει. Ρόμιλος. Δεν συνεννοείται καλά με τον Τζέλιο, ούτε και με τον Τριανταφύλλου. Μαρτούτης. Συγγίζει το σουτ. Δεν ήταν καλό. Ηρεμεί το παιχνίδι ο Τζέλιος, ξέρει ότι αυτό χρειάζεται. Οι Cavaliers έχουν το προβάδισμα. Λογοθέτης στο low post. Γίνεται το double team, ανταπεξέρχεται ο λογοθέτης. Όχι. Έχουμε time out. Επανερχόμαστε. Οι Warhawks πήρανε το τελευταίο του time για να μπορέσουν να ανασυγκροτηθούν και έχουν μια μεγάλη ανατροπή. Ήρθε τώρα το Παπαγιαννίδη, όμορφη πάσα στο Ζαχαρόπουλο, πολύ δύσκολη πάσα αυτή. Ο Ζαχαρόπουλος δεν θα αξιοποιήσει όμως. Ζαχαρόπουλος τώρα. Περάσει. Άλλη μια προσπάθεια για άλλη ούφα, είναι την δική μας φορά. Μαρκούτης από το low post, όχι. Και φάουλ του Αντωνόπουλου. Είχαν να έχουν να δώσει μια Cavaliers.
Ναι, καλά το σούτο του Ζαχαρόπουλο, για να το 13. Θα πάνε σε μεγάλη συζήτηση το χώρο της Καβαλίερ για να ροκανίσουν και λίγο τον χρόνο. Αντωνόπουλο για 3, όχι. Μάζεψε ο Ζαχαρόπουλο. Θα προσφέρει θέαμα εδώ πέρα ο Παγιανίδη, δεν συνεχίζει καλά με το ράπτη. Αντωνόπουλος, πάντο που λένε οι συμπαίκτες του. Τελικά δίνει τον Τζιόμο. Τζιόμος γυρίζει, κάνει το pivot και υπάρχουν βήματα. Λογοθέτης για 3, στάστοχος. Παγιανίδης μάζεψε. Μαρκούκης κάνει προσκύνηση. Για 2 το σούτ είναι μέσα. 65-55. Αντωνόπουλος, όμορφα για τον λογοθέτη. Είχαμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο. Το μάτς έχει κρυφθεί, οι Καβαλίες θα πετύχουν το 9-9. Αποδίδοντας μάλιστα και σε ορισμένες περιπτώσεις σε πολύ όμορφο μπάσκετ. Λογοθέτησε το μεταξύ γερνάει και αυτοκί. Εγώ έχω χαρνάει το πάλεψα. Πάνε το σύμπαλα ο Ράπτης, κι όμως το λογοθέτη, κι όμως μέσα. Και το 70-55. Το πάλεψα λοιπόν η Βόρχος. Δεν κατάφεραν όμως στο δεύτερο ημίχρονο να πιάσουν τα καλά στάνταρ απόδοσης που είχαν στο πρώτο. Σταδιακά οι αντίπαλοι τους άφησαν την διαφορά. Πάμε για την μπάλα εδώ πέρα. Τσιόμος για Αντωνόπουλο. Αντωνόπουλος για 3 μέσα. Το βάλει λοιπόν ο Αντωνόπουλος στο τρίποντο. Απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ράπτης για να απαντήσει, όχι. Αντωνόπουλος παίρνει το rebound. Θα παγώσει το ρυθμό. Όχι, όχι, ρυθμό. Θα σταματήσει να κάνει δίνηση, ο Αντωνόπουλος. Ναι, ανοίγει λοιπόν για τους Cavaliers. Παραμένουν αίτητοι. Το πάλεψαν οι Warhawks. Δεν τα καταφέρανε όμως. Αυτά από εμάς. Σας καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια.